το ΚΚΕ στην κυβέρνηση. Κάθε φορά που έρχονται εκλογές, πολλοί γνωστοί με ρωτάνε, ένα κόμμα επαναστατικό σαν το ΚΚΕ που γνωρίζω ότι δεν πρόκειται να υποταχθεί, δεν θα άξιζε τον κόπο να δοκιμάσει, έστω και για μια φορά, να πάρει μέρος σε κυβέρνηση? Πού ξέρεις, μπορεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με την εμπειρία που έχει να κατάφερνε κάτι καλύτερο για το λαό. Πραγματικά, αυτά τα ερωτήματα έχουν απασχολήσει πάρα πολύ τους Έλληνες κομμουνιστές, όπως άλλωστε και τους κομμουνιστές σε όλου του κόσμου. Μάλιστα, στο παρελθόν, το ΚΚΕ όχι μόνο έκανε προσπάθειες για συνεργασία με αστικά κόμματα, αλλά δοκίμασε και την συμμετοχή του σε αστικές κυβερνήσεις. Όλες όμως οι προσπάθειες να εξερευνήσει νέους δρόμους που υποτίθεται θα το οδηγούσαν πιο εύκολα το λαό στο σοσιαλισμό, όπως άλλωστε και αυτές που έκαναν και άλλα εργατικά κόμματα στον κόσμο, αποδείχθηκαν αδιέξοδοι. Κόντρα στη σκληρή λογική που έλεγε ότι δεν έπρεπε να κάνει τέτοιες προσπάθειες, να μην κάνει τέτοιες απόπειρες, απόπειρες που απέκλειναν από το δρόμο που έδειξε ο Λένιν και η επιτυχημένη επανάσταση των Μπολσεβίκων στη Ρωσία, το ΚΚΕ έλαβε μέρος σε αστικές κυβερνήσεις. Από αυτές τις ενέργειες, τόσο ο λαός όσο και το ίδιο το κόμμα βγήκαν βαριά τραυματισμένοι. Η πρώτη προσπάθεια συνεννόησης του ΚΚΕ με τα αστικά κόμματα, παραμερίζοντας βασικές αρχές των εργατικών κομμουνιστικών κομμάτων, έγινε το 1936, όταν υπέγραψε μυστική συμφωνία με το Βενιζελικό Κόμμα των Φιλελευθέρων. Η συμφωνία έμεινε γνωστή ως Σύμφωνο Σοφούλη Σκλάβενα. Εκείνη την εποχή, το αστικό πολιτικό σύστημα ήταν σε αδιέξοδο, επειδή τα δύο κύρια αστικά κόμματα στις εκλογές του 1936 αναδείχθηκαν ισοδύναμα και δεν μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Με βάση το σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβενα, το παλαϊκό μέτωπο, στο οποίο συμμετείχαν το ΚΚΕ και το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας, θα έδινε ψήφο ανοχής στην κυβέρνηση Σοφούλη και στο Προεδρείο της Βουλής. Σαν αντάλλαγμα, η κυβέρνηση θα ακύρωνε αναδρομικά την διάταξη του εκλογικού νόμου που αφαιρούσε τα εκλογικά δικαιώματα των κομμουνιστών που είχαν καταδικαστεί με το ιδιώνυμο του Βενιζέλου, θα καταργούσε τις επιτροπές ασφαλείας, θα έδινε αμνηστία σε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και τους εξόριστους, θα διέλυε τις φασιστικές οργανώσεις, θα καθιέρωνε πάγιο εκλογικό σύστημα την απλή αναλογική, θα μείωνε τη τιμή του ψωμιού, θα απαγόρευε την προσωποκράτηση για οφειλές προς το δημόσιο μέχρι 3.000 δραχμές, θα προχωρούσε στην εφαρμογή της κοινωνικής ασφάλειας, δηλαδή το ΙΚΑ, και θα καθιέρωνε πεντάχρονο χρεοστάσιο χωρίς όρους για τα χρέη των αγροτών σε τράπεζες και ιδιώτες. Με την συμφωνία αυτή, το ΚΚΕ θεωρούσε ότι θα υπήρχε μεγάλη ανακούφιση για τα λαϊκά στρώματα, τα οποία βρισκόντουσαν σε δραματική κατάσταση, και έτσι δεν κινητοποίησε το λαό να συγκρουστεί συνολικά με την άρχουσα τάξη, η οποία αντιμετώπιζε αδιέξοδα. Ο Σοφούλης όμως έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια τη μυστική συμφωνία και καταφέροντας πισόπλατη μαχαιριά στο ΚΚΕ, τα βρήκε με τον φυσικό του σύμμαχο, συνεργαζόμενος τελικά με το βασιλικό κόμμα του Τσαλδάρη. Στη συνέχεια, τις επόμενες εβδομάδες, με την σύμφωνη γνώμη των δύο αστικών κομμάτων και σε συνεργασία με τα Ανάκτορα και τον Δημήτρη Λαμπράκη, εκδότη της εφημερίδας Ελεύθερο Βήμα, το καθεστώς αποφάσισε να προχωρήσει στη δικτατορία του Μεταξά. Δεν χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση για να συμπεράνουμε ότι οι κομμουνιστές και η εργατική τάξη δεν πρέπει να δείχνουν εμπιστοσύνη στα αστικά κόμματα. Στο τέλος θα τους την φέρουν, επειδή τα συμφέροντά τους είναι διαμετρικά αντίθετα. Να μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που ήταν στο Παρίσι, έστειλε επιστολή
με την οποία υποστήριζε την δικτατορική λύση σαν τη μόνη εφικτή λύση στην πολιτική κρίση που είχε ξεσπάσει. Να θυμηθούμε επίσης ότι τον Μάρτιο του 1935 ο Βενιζέλος με τον στρατηγό Πλαστήρα είχαν ηγηθεί αποτυχημένου πραξικοπήματος με σκοπό την επιβολή δικτατορίας. Φυσικά ο Βενιζέλος δεν αποτελούσε εξαίρεση. Όλοι οι πολιτικοί της αστικής τάξης έχουν στην άκρη του μυαλού τους την δυνατότητα άσκησης της εξουσίας με ανοιχτά δικτατορικό τρόπο. Για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έγραφε από το Παρίσι στις 10 Μαΐου του 1966, δηλαδή ένα χρόνο πριν το πραξικόπημα Παπαδόπουλου, στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. «Εισηγούμεθα λοιπόν παρεκτροπήν από το πολίτευμα και μίαν προσωρινήν δικτατορίαν ίσως ενός έτους». Ο ίδιος, 5 μήνες μετά το πραξικόπημα, στις 8 Σεπτέμβρη του 1967, έγραφε σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκου. «Διότι το θέμα δεν είναι να επανέλθομεν εις την ομαλότητα δια της αποτυχίας της Επαναστάσεως», σημείωση εννοούσε το πραξικόπημα, «αλλά δια της επιτυχίας της. Η Επανάστασης, άπαξ και γένετο, προσφέρει μίαν ευκαιρία ανασυντάξεως της ζωής του έθνους». Από αυτά τα λίγα παραδείγματα, που αφορούν μόνο την πρόσφατη ιστορία μας, συνάγουμε αβίαστα το συμπέρασμα ότι η αστική τάξη, για να διατηρήσει την εξουσία της, χρησιμοποιεί τόσο τον κοινοβουλευτικό μανδύα, τη συγκεκαλυμμένη δικτατορία, όσο και την ανοιχτή δικτατορία. Όπως έγραψε και ο Λένιν, στον καπιταλισμό έχουμε την δικτατορία της αστικής τάξης πάνω στην εργατική. Η πρώτη φορά που το ΚΚΕ πήρε μέρος σε κυβέρνηση, συνεργαζόμενο με αστικά κόμματα, ήταν το 1944, μετά την απελευθέρωση της χώρας από τους Γερμανούς. Οι εξελίξεις αυτές άρχισαν να δρομολογούνται από το 1943, όταν το ΚΚΕ και το ΕΑΜ καλούσε επανειλημμένος τον Γεώργιο Παπανδρέου και την κυβέρνηση του Καΐρου για ενότητα και από κοινού συμμετοχή στην αντίσταση. Ο Παπανδρέου όμως αρνήθηκε επίμονα την συνεργασία και απευθύνθηκε στη Βρετανική κυβέρνηση να κινήσει τα νήματα για την κατάπνιξη του λαϊκού κινήματος μετά την απελευθέρωση. Τον Ιούλιο του 1943, θεωρώντας ως ύψιστο καθήκον το αντιφασιστικό μέτωπο, το ΕΑΜ Ελλάς υπογράφει συμφωνία υπαγωγής του Ελλάς στο στρατηγείο της Μέσης Ανατολής, χάνοντας ένα μέρος από την αυτοτέλειά του. Να επισημάνουμε ότι μπορεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να αποτελούσε τον αιμοδότη του ΕΑΜ και να είχε τον καθοδηγητικό ρόλο, αλλά σε αυτό συμμετείχαν και άλλες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες, οι οποίες δεν είχαν κομμουνιστικό προσανατολισμό. Τέτοιες ήταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Αγροτικό Κόμμα, ο Ηλίας Τσιριμόκος της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας, ο Στέφανος Αράφης, ο Αλέξανδρος Βόλος, ο Άγγελος Αγγελόπουλος, ο μετέπειτα μεγαλοβιομήχανος, ο Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακήμ, ο Μητροπολίτης Ηλίας Αντώνιος, ο πρώην νομάρχης Νικόλαου Σασκούτσης και άλλοι. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια του ΕΑΜ και στο όνομα της ενότητας, το ΚΚΕ αναγκαζόταν να κάνει αρκετούς συμβιβασμούς. Τον Απρίλιο του 1944, δηλαδή πριν από την απελευθέρωση της Ελλάδας, το ΕΑΜ και η κυβέρνηση του Βουνού, η ΠΕΑ, πήραν μέρος στο συνέδριο του Λιβάνου, όπου κάτω από την πίεση του Βρετανικού στρατηγείου υπέγραψαν τη συμμετοχή τους σε μια μεταπολεμική κυβέρνηση. Σε αυτήν τον κύριο λόγο θα είχαν οι αστικές πολιτικές δυνάμεις με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Η αντιπροσωπεία του ΕΑΜ αποτελείται από τους Σβόλο, πρόεδρο της κυβέρνησης του Βουνού, Αγγελόπουλο, Ασκούτσι, Σαράφη, Στρατή, Πορφυρογέννη και Πέτρο Ρούσο, από τους οποίους μόνο οι δύο τελευταίοι ήταν στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η συμφωνία
παρά βίαζε τον συσχετισμό δυνάμεων και τις αρχές του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έθετε το ζήτημα της έκφασης του αγώνα προς τη λαϊκή δημοκρατία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με το ΕΑΜ Ελλάς, είχε τον έλεγχο σχεδόν ολόκληρης της Ελλάδας και αυτό δεν ελήφθη υπόψη στη συμφωνία. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας υπογράφτηκαν το Σεπτέμβριο του 1944 στην Καζέρτα της Ιταλίας, με την οποία επιτρεπόταν στους Άγγλους να στείλουν εκστρατευτικό σώμα στη χώρα μας την στιγμή που ο Ελλάς ήδη απελευθέρωνε την Ελλάδα. Το τότε πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ χαρακτήρισε απαράδεκτες τις υποχωρήσεις που έκανε η αντιπροσωπεία στο Κάιρο, η οποία δεν τήρησε τις σχετικές κατευθύνσεις που είχε. Όμως οι σύμμαχοι του ΚΚΕ που συμμετείχαν στην ΠΕΑ, δηλαδή την κυβέρνηση του Βουνού, θεώρησαν αναγκαία τη συμφωνία και τελικά η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, για να μην διαταράξει την ενότητα του ΕΑΜ, στις 2 με 3 Αυγούστου του 1944 την ενέκρινε. Η συμφωνία αποτελούσε έναν απαράδεκτο συμβιβασμό που έκανε το ΚΚΕ, επειδή έδωσε αντικειμενικά τη δυνατότητα στους Άγγλους υπεριαλιστές να προωθήσουν με επιτυχία τα σχέδιά τους, να τσακίσουν το κίνημα της εθνικής αντίστασης και να στηρίξουν ένοπλα το δολοφονικό όργιο κατά του ΚΚΕ. Μετά την απελευθέρωση, η εμπειρία από την ολιγοήμερη συμμετοχή του ΚΚΕ και του ΕΑΜ στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 1944, που ήταν από 18 Οκτώβριο ως 30 Νοέμβρη, ήταν τραυματική, με τραγικές συνέπειες για το λαό. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η αστική τάξη με την βοήθεια των Άγγλων, 60.000 Βρετανοί στρατιώτες βρέθηκαν στην ελεύθερη Ελλάδα εκείνες τις ημέρες, κατόρθωσε να ανασυντάξει όπως όπως τις δυνάμεις της, στρατολόγησε τους κρατούμενους ταγματασφαλίτες και αφού καταπάτησε όλες τις συμφωνίες περί αφοπλισμού των γερμανοδημένων ταγμάτων ασφαλείας και της τιμωρίας των δοσύλλογων, οδήγησε τα πράγματα στη σύγκρουση, τα γνωστά ως Δεκεμβριανά, χτυπώντας το ΕΑΜ, τον Ελλάς και ματοκυλώντας την Αθήνα. Αξίζει να μνημονεύσουμε ότι στο ΕΑΜ και στο ΚΚΕ, παρά τις αντιρρήσεις τους, τα αστικά κόμματα είχαν αναθέσει όλα τα οικονομικά υπουργεία, οικονομικών, εθνικής οικονομίας, γεωργίας, δημοσίων έργων και εργασίας, ενώ κράτησαν στα χέρια τους τα σημαντικά υπουργεία αμήνης, δικαιοσύνης και εσωτερικών. Οι 6 υπουργοί, υφυπουργοί του ΕΑΜ ήταν Εισβόλος, Τσιριμόκος, Αγγελόπουλος, Ασκούτσης και τα στελέχη του ΚΚΕ, Πορφυρογέννης και Ζεύγος. Παρόλα αυτά, στην προσπάθειά του το ΕΑΜ να βάλει μπροστά την οικονομία και να αρχίσει η ανάπτυξη και αναγκαζόμενο να συγκυβερνήσει μέσα στα ασφυκτικά περιθώρια που του έθεταν τα άλλα κόμματα και οι βιομήχανοι, αποδέχθηκε την μείωση των εργατικών μισθών και τον περιορισμό των δημοσίων υπαλλήλων. Επίσης, λόγω του νέου νομίσματος που μπήκε σε κυκλοφορία για να αντικαταστήσει το παλιό, το ΕΑΜ χρεώθηκε την καταστροφή των μικροκαταθετών, μιας και οι καταθέσεις τους εξανεμίστηκαν, ενώ το φάσμα της πείνας λόγω του υπερπληθωρισμού απλώθηκε επικίνδυνα πάνω στις πόλεις. Από την άλλη, τα οικονομικά μέτρα εκείνης της κυβέρνησης και το νέο νόμισμα ωφέλησαν μόνο τους επιχειρηματίες, που λόγω της νέας ισοτιμίας είδαν τα χρέη τους προς το δημόσιο να μηδενίζονται. Παρένθεση. Εάν τα μέτρα σας θυμίζουν τις καταστάσεις της οικονομικής κρίσης 2010-2020, έχετε απόλυτα δίκιο. Ο τρόπος αντιμετώπισης των καπιταλιστικών κρίσεων παντού και πάντα είναι ο ίδιος. Τα βάρη τα πληρώνουν οι λαοί. Ακόμα και τα δύο νομοσχέδια που κατέθεσαν οι ΕΑΜΗΤΕΣ υπουργοί για την φορολόγηση των πλουτισάντων κατά την κατοχή και για την εφάπαξ φορολογία αυτών που ωφελήθηκαν από τον νομισματικό πληθωρισμό, αναγκάστηκαν να τα αποσύρουν λόγω των αντιρρήσεων του Λαϊκού Κόμματος του Τσαλδάρη.
το 1944 οι κομμουνιστές στο όνομα της ομαλότητας συμμετείχαν σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Με τον τρόπο αυτό αναγκάστηκαν να στηρίξουν την καπιταλιστική ανάπτυξη την οποία απαιτούσε η αστική τάξη, φτάνοντας στο σημείο να ανεχθούν αντιλαϊκά μέτρα και αποφάσεις με τα οποία ούτε συμφωνούσαν ούτε ήταν συμβατά με την ιδεολογία τους. Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι η φιλολαϊκή διαχείριση στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος δεν μπορεί να υπάρξει και ότι η συμμετοχή κομμουνιστικού κόμματος σε αστική κυβέρνηση αποτελεί ολέθριο λάθος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, παρά του ότι είχε τον έλεγχο της χώρας, έλαβε μέρος σε μια κυβέρνηση που ήταν αντίθετη με τα βασικότερα στοιχεία του προγράμματος του. Ας δούμε όμως πώς σχολιάζει τα γεγονότα της εποχής ένας από τους κύριους πρωταγωνιστές, αλλά από την αντίθετη πλευρά, ο τότε Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, με την επιστολή άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 2 Μαρτίου 1948 μεσούντος του εμφυλίου στην εφημερίδα Καθημερινή. Έγραφε: «Φίλε κύριε Διευθυντά, και εισερχόμεθα εις τον ειδικόν μας Δεκέμβριο. Γράφεται, ο ύψιστος μας έκαμε δώρο την Επανάσταση και τα Δεκεμβριανά, διότι τι θα συνέβαινε αν δεν εγίνοντο, δια να μην γίνουν ήμεθα τότε εις κάθε υποχώρησιν έτοιμη. Θα εδίδαμεν εις τους κομμουνιστάς και ένα και δύο υπουργεία, ακόμα και πέντε. Σιγά σιγά θα τους παραδίδαμεν για να μην γίνει επανάστασης και την διοίκηση και των στόλων και των στρατών. Θα τους τα εδίδαμεν όλα. Η διαφωνία μου είναι απόλυτος. Όχι ότι δεν υπήρξε δώρο του υψίστου ο Δεκέμβρης, αλλά ότι θα τους τα εδίναμε όλα. Διότι συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο, τους τα επέρναμεν όλα και διότι επιμείναμεν, απεφάσισαν την στάση». Ο Γεώργιος Παπανδρέου με τα λόγια του αυτά εξηγεί σε όσους έχουν αμφιβολίες ότι η αστική τάξη είναι διατηθειμένη να δώσει μερικές υπουργικές καρέκλες στους κομμουνιστές και τους εκπροσώπους της εργατικής τάξης, προκειμένου στη συνέχεια να τους τα πάρει όλα. Και συνεχίζει στην ίδια επιστολή: «Όσοι θέλουν να κρίνουν δικαίως εκείνη την εποχή, οφείλουν να αναπολύσουν την κατάσταση του Απριλίου του 1944, όταν ανέλαβαν την κυβέρνηση. Εις την Ανατολή, ένοπλε δυνάμεις μας είχαν αποσυντεθεί από την στάση. Και στην Ελλάδα το ΚΚΕ είχε καταστεί παντοδύναμο και είχε συγκροτήσει και την κυβέρνηση των βουνών, την ΠΕΑ. Και η αγωνία από την οποία διαλύτως κατηχόμηνή το. Πώς θα καταλύετο? Δύο ήσαν τα στάδια δια να φτάσομεν εις την νίκη. Πρώτον, η έλευση εις τας Αθήνας και δεύτερον ο αφοπλισμός του ΚΚΕ. Δια να έλθομεν εις τας Αθήνας ως αντίπαλοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, δεν διαθέταμεν δυστυχώς ούτε εις το εσωτερικό ούτε εις το εξωτερικό ελληνικάς δυνάμεις αριθμητικός επαρκής δια να αντιμετωπίσουν τας μυριάδας του Ελλάς τακτικού και φεδρικού, καθώς και την ευρυτάτην συνωμοτική οργάνωση του ΕΑΜ. Αλλά δεν υπήρχαν επίσης τότε ούτε βρετανικές δυνάμεις διαθέσιμοι, διότι είχαν απορροφηθεί από τα τρία ευρωπαϊκά μέτωπα. Ιδού, διότι μόνο η συμμετοχή του ΚΚΕ στην κυβέρνησή μας είναι για τα σπήλα της Ελλάδας. Και δια τούτο την επιδίωξα και ευτυχώς κατορθώθη. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Δεκέμβριος μπορεί να θεωρηθεί δώρον του υψίστου. Αλλά δια να υπάρξει ο Δεκέμβριος, έπρεπε προηγουμένως να είχαμε έλθει στην Ελλάδα. Και τούτο ή το δυνατόν μόνο με τη συμμετοχή και του ΚΚΕ στην κυβέρνηση, δηλαδή με τον Λίβανο. Και δια να ευρεθούν εδώ οι Βρετανοί, οι οποίοι ήσαν απαραίτητοι δια την νίκη,
έπρεπε προηγουμένως να είχε υπογραφεί το σύμφωνο της Καζέρτας. Και για να γίνει η στάσης, το δώρο του υψίστου, έπρεπε προηγουμένως να επιμείνω εις την άμεσον αποστράτευση του Ελλάς και να θέσω το ΚΚΕ ενώπιο του διλήμματος. Ή να αποδεχθεί ειρηνικός των αφοπλισμών του ή να επιχειρήσει την στάση. Υποσυνθήκας όμως πλέον εοποίη οδήγουν εις την συντριβή του. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Πόσο πιο ξεκάθαρα μπορεί να το δηλώσει ένας εκπρόσωπος της αστικής τάξης. Πόσο πιο κοινικά να το ομολογήσει ότι ο μόνος τρόπος για να χτυπηθεί το εργατικό και λαϊκό κίνημα όταν τούτο βρίσκεται σε άνοδο και απειλεί την εξουσία των αστών είναι να επιτρέψουν στους εκπροσώπους του να πάρουν μέρος στην κυβέρνηση και αφού στη συνέχεια οι καπιταλιστές καταφέρουν να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους, μετά να το συντρίψουν. Στις δεκαετίες του 50-60, επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν εκτός νόμου, οι κομμουνιστές συμμετείχαν σε ένα πλατή κεντροαριστερό σχηματισμό, την ΕΔΑ. Η ΕΔΑ ήταν ένας συνασπισμός του παράνομου ΚΚΕ με διάφορες πολιτικές ομάδες. Οι συνεργαζόμενες ομάδες είχαν τόση δύναμη που στις εκλογές του 1951 αρνήθηκαν τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της ΕΔΑ, η οποία μπορεί να ήταν σωτήρια, στους καταδικασμένους σε θάνατο Μπελογιάννη και Πλουμπίδη. Η οπορτουνιστική στροφή που έκανε το ΚΚΕ το 1961 στο 8ο συνέδριό του, με ηγεσία του Σκολιγιάννη, Παρτσαλίδη, Δημητρίου, με πρόσχημα την βάρβαρη τρομοκρατία που ασκούσε το πολιτικό σύστημα, προώθησε ανοιχτά την συνεργασία με την αστική τάξη, στέλνοντας τον στόχο για την εξουσία της εργατικής τάξης στις καλένδες. Την περίοδο αυτή, υιοθετώντας στο μέγιστο βαθμό την τακτική της συνεργασίας με το δήθεν προοδευτικό τμήμα της αστικής τάξης, κατέληξαν στις εκλογές του 1964 σε πολλές εκλογικές περιφέρειες να μην κατεβάσουν υποψήφιους, καλώντας τους οπαδούς τους να ψηφίσουν το κόμμα του Γεωργίου Παπανδρέου. Ναι, αυτόν που με τις δολοπλοκίες του 20 χρόνια πριν τους είχε σύρει στον εμφύλιο. Την περίοδο μάλιστα των Ιουλιανών του 1965, η ΕΔΑ και οι κομμουνιστές έδωσαν επανειλημμένος ψήφος εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Παπανδρέου, δίχως να έχουν απαιτήσει την συμμετοχή τους στην κυβέρνηση και δίχως να έχουν διεκδικήσει κάποιο μέτρο σαν αντάλλαγμα. Οι τεράστιες λαϊκές κινητοποιήσεις στην περίοδο των Ιουλιανών και ο ηρωικός αγώνας των εδαϊτών και των κομμουνιστών δεν είχαν κανένα αντίκρισμα, αφού τα αιτήματα δεν ξεπερνούσαν τις επιδιώξεις των αστικών κομμάτων. Αλλά και στην δεκαετία 1974-1984, όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέκτησε την νομιμοποίησή του, συνέχισε να προσαρμόζει την πολιτική του στα πλαίσια της συνεργασίας με την καλή αστική τάξη, προσπαθώντας να δημιουργηθεί κοινό κυβερνητικό σχήμα με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της εκτίμησης που είχε το ΚΚΕ ότι στην Ελλάδα υπήρχε ένα τμήμα της αστικής τάξης που το θεωρούσε καλό και συνεργάσιμο, το οποίο το αποκαλούσε Εθνική Αστική Τάξη. Παρά τις όποιες προγραμματικές διορθώσεις που είχε γίνει στο 10ο συνέδριο, δεν είχε μπορέσει ακόμα να απαλλαγεί από τη λογική των σταδίων τα οποία παρεμβάλλονται του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. Με την πολιτική όμως αυτή, άθελά του, περνούσε στους οπαδούς του το μήνυμα ότι είναι δυνατόν μέσα στον καπιταλισμό να υπάρξει πραγματική αλλαγή και ότι η επανάσταση μπορεί να περιμένει. Οι οπαδοί του ΚΚΕ, κάτω και από την κρατική τρομοκρατία που είχαν υποστεί τις προηγούμενες δεκαετίες, άρχισαν να πιστεύουν ότι δεν είναι και τόσο κακό να ψηφίζουν φιλελεύθερα και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Με άλλα λόγια, η λανθασμένη πολιτική του ΚΚΕ έσπρωχνε τους ψηφοφόρους του στην αγκαλιά των αστικών κομμάτων. Η εμπειρία όμως του ΚΚΕ από συμμετοχή σε κυβερνήσεις
δεν περιορίζεται στο 1944. Το 1989, συμμετέχοντας στον συμμαχικό σχηματισμό Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου, υπέκυψε στις πιέσεις των συμμάχων του και ενώ το αστικό πολιτικό σύστημα ήταν σε δύσκολη θέση, μην μπορώντας να σχηματίσει κυβέρνηση, στήριξε την αστική κυβέρνηση Τζανετάκη. Το ΚΚΕ βρέθηκε στο δίλημα να δεχθεί τη συγκρότηση κυβέρνησης ή να αρνηθεί τη συμμετοχή του. Οπότε δεν θα συγκροτεί το κυβέρνηση και θα ξαναγινόντουσαν εκλογές. Στην περίπτωση όμως αυτή θα παραγραφόταν το τεράστιο σκάνδαλο Κοσκοτά και το βάρος της παραγραφής θα το έριχναν στις πλάτες του ΚΚΕ κατηγορώντας το για συγκάλυψη. Τελικά, μετά από πίεση και της ομάδας Δαμανάκη, Δραγασάκη, Φαράκου στο εσωτερικό του κόμματος, το ΚΚΕ συμφώνησε στην προσωρινή κυβέρνηση ειδικού σκοπού με τους όρους να μην βάλει δικούς του υπουργούς και να μην είναι πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Από την μεριά του συνασπισμού υπουργοποιήθηκαν η Φώτης Κουβέλης από την ΕΑΡ, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος της Σοσιαλιστικής Πορείας, ο Αλέξανδρος Μιλωνάς της Δημοκρατικής Ένωσης και ο Θεοχάρης Παπαμάργαρης που ήταν συνεργαζόμενος. Μετά 3 μήνες και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου που θα εξέταζε το σκάνδαλο Κοσκοτά, η κυβέρνηση στις 7 Δεκάτου του 89 παραιτήθηκε και ξανά γίνανε εκλογές. Στις εκλογές του Νοέμβρη του 89 πάλι δεν μπόρεσε να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το ΚΚΕ μετά από πιέσεις των συμμάχων του στο συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου και της δεξιάς ρεφορμιστικής ομάδας του κόμματος αποδέχθηκε να λάβει μέρος στην μεταβατική και στη συνέχεια υπηρεσιακή κυβέρνηση Ζολώτα μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Στην κυβέρνηση αυτή, η οποία διέρχεσε μέχρι τον Απρίλιο του 90, το ΚΚΕ είχε μόνο έναν υπουργό, τον Δραγασάκη, ο οποίος στη συνέχεια αποχώρησε από το ΚΚΕ μαζί με όλη την ομάδα που ζήταγε την αυτοδιάλυση του κόμματος και τον ξαναείδαμε υπουργό στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Η συμμετοχή και στήριξη των δύο κυβερνήσεων του 89-90 από τυπική πλευρά δεν αποτελούσε παραβίαση του προγράμματος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που είχε ψηφιστεί στο 10ο συνέδριο, δεδομένου ότι γενικά ήταν ενταγμένη στη λογική συνεργασίας με αστικές πολιτικές δυνάμεις και συμμετοχής σε αστικές κυβερνήσεις. Ίσα-ίσα μάλιστα, που με τη στάση αυτή θεωρούνταν ότι η αριστερά και το ΚΚΕ ως μέρος της θα έμπαιναν στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων και θα αποκτούσαν ενεργό ρόλο. Στην πραγματικότητα όμως, το λαϊκό κίνημα γινόταν ουρά των αστικών επιλογών. Η συμμετοχή στις κυβερνήσεις εξέφραζε την οπορτουνιστική αντίληψη ότι όταν το αστικό πολιτικό σύστημα δυσκολεύεται να εξασφαλίσει σταθερή αστική κυβέρνηση, δεν αποτελεί θέμα αρχής για το Κομμουνιστικό Κόμμα να μην μετέχει ή να μην στηρίζει κυβέρνηση για τη σταθεροποίηση της κατάστασης. Αντί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να διαπαιδαγωγεί τον λαό ότι σε περίπτωση αστάθειας του πολιτικού συστήματος θα πρέπει αυτός να την αξιοποιεί για να αποκομίσει ωφέλη και όχι να την φοβάται, κατάφερνε το αντίθετο, το οποίο ήταν εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Επίσης, η συμμετοχή του ΚΚΕ σε συμμαχικά σχήματα όπως του ΕΑΜ, της ΕΔΑ, του Συνασπισμού, αποδείχθηκε ότι αναγκάζει τους κομμουνιστές να κάνουν απαράδεκτες υποχωρήσεις που έχουν άσχημο αντίκτυπο στα λαϊκά συμφέροντα. Μετά τις μεγάλες ανατροπές του 1991, την διάλυση του σοσιαλιστικού στρατοπέδου και την διάσπαση του κόμματος, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας άρχισε μια μακροχρόνια και εξαντλητική προσπάθεια ξαναδιαβάσματος της ιστορίας του ελληνικού και του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος. Κατανοήθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας
ότι η συνεργασία ενός επαναστατικού κόμματος με οποιοδήποτε άλλο κόμμα πάντα γίνεται με υποχωρήσεις του επαναστατικού κόμματος από τον στρατηγικό του στόχο. Και αυτό έχει μόνο αρνητικές συνέπειες για το λαό. Στην μελέτη που συνεχίζεται, εντοπίστηκαν πολλά από τα λάθη στρατηγικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και έγινε μεγάλη προσπάθεια διόρθωσής τους. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η θέση του ΚΚΕ το 2012, που ξάφνιασε όλους τους ψηφοφόρους ότι δεν πρόκειται να λάβει μέρος σε αστική κυβέρνηση. Αυτό τους τύχησε ακριβά στην εκλογική του δύναμη, αλλά βοήθησε το λαϊκό κίνημα να μην συμβιβαστεί στα χρόνια της κρίσης, αλλά να προβάλλει δυναμικά τα δικά του αιτήματα. Το 2013, στο 19ο συνέδριο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ξεκαθάρισε μια για πάντα ότι όχι μόνο δεν θα στηρίξει καμία κυβέρνηση στα πλαίσια του αστικού συστήματος, αλλά επιπλέον κάλεσε το λαό να συνδέσει τους αγώνες για την καλυτέρευση των συνθήκων ζωής με στόχο την σοσιαλιστική επανάσταση. Η επαναστατική αυτή τοποθέτηση βοήθησε το ΚΚΕ το 2015, τότε που το πολιτικό σύστημα βρισκόταν σε κρίση, να μην ενδώσει στις πιέσεις που του έγιναν και δεν έλαβε μέρος στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Με τον τρόπο αυτό, τότε που μερίδα του λαού περιόρισε τους αγώνες του επειδή εναπόθεσε τις ελπίδες του στην αριστερή κυβέρνηση, οι κομμουνιστές μπόρεσαν να περάσουν σε πλατιά λαϊκά στρώματα το πνεύμα της αντίστασης και του αγώνα. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναρωτιέσαι εάν το ΚΚΕ θα λάβει μέρος σε αστική κυβέρνηση. Το ζήτημα αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα λάβει μέρος μόνο σε μια επαναστατική κυβέρνηση που θα έχει στόχο την εργατική εξουσία και τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Θα συμμετέχει στην κυβέρνηση όπου ο λαός θα έχει πάρει την απόφαση να κοινωνικοποιήσει τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής και να επιβάλλει τον εργατικό έλεγχο στην οικονομία. Επειδή μόνο αυτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Εάν εσύ θέλεις να δεις το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να συμμετέχει σε κυβέρνηση, τότε θα πρέπει να συμπορευτείς μαζί του και να συμμετέχεις στους κοινωνικούς αγώνες. Στο χέρι μας είναι να δημιουργήσουμε μια μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία για να εφαρμόσουμε αυτά που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να είστε καλά και να αγωνίζεστε. Γεια χαρά!